Μην ρημένεις πολλά πράγματα εγώ. Άρχισαν οι γιόμες. Καλό για τον Πάοκο και τραυματίζει και ο Λεβέ. Ο Λόβατς είναι πιο επιθετικό. Ο Λόβατς είναι πιο επιθετικό. Αλλά μπάλα δεν θα δεις από τον Πάοκ, γιατί και τα 30 χαφ δεν είναι μπαλαδόροι. Δεν είναι τεχνίτες, δεν είναι γρήγοροι. Δεν είναι ακόμα καλοκαίρι. Αν παίξει καλά ο Λόβατς και δώσει πλάτους, μπορεί ο Μάρκ να χωθεί. Είναι πολύ συχνό το παιχνίδι. Εγώ 0 σε ένα γκολ το έπαιξα εδώ στο προποζίδικο. Το πιστεύω θα βάλει και ένα τον Πολοπάο. Πολύ προσεκτικές και οι δύο οι ομάδες. Πιστεύω ότι αν πάει σε φόρμα με τον Πρίγιο και τον Πάκ μπορεί να αναπτύξει. Πιο επιθετικά είναι χτισμένη η Ολυμπίκ. Καθαρό όμως δεκάρι. Ο Καμπούτοφ. Ο Πάκ δεν έχει κλασικό. Είναι εξάρο οχτάρια. Θα δούμε τις στιμένες φάσεις. Εάν από τις στιμένες φάσεις δεν μπει γκολ, μην περιμένεις γκολ. Πιστεύω στις ατομικές ενέργειες του Μακ. Το Τζαλμά θέλω να δω σήμερα πώς θα. Δεν έχει Έλληνα για δεκάδα, έχει ασχολιάσει. Και από τα αριστερά αναβαίνει ο Νιεμτζανίνοφ, ο οποίος θα δοκιμάσει το σούτ, είναι το πρώτο σούτ στην αναμέτρηση. Καλό το ποτοφύλακα το πάω. Κάνει αυτό το ψυγκαμένο. Γι' αυτό λέω, στη ζώνη. Τώρα αφήνει, πού το κάνει. Πού γύρισε. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι. Είναι κόφτης αυτός. Αυτόν έχει, αυτόν έκανε. Θα πάρει κι άλλο. Εγώ σου λέω πάει στο γάμα, γράφει. Τι, γιατί τον αφήνει. Θα έχουν να κράξουν. Κατασκοπή από έκανα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μια ομάδα που βασίζεται κυρίως στην άμυνα. Ήταν πολύ πεσμένο στο τελευταίο. Αμυντικά ήταν κάτι ακόμα εκεί, έπεσε στο κύπελο, βουλιάζαν εκεί οι αξίδες. Είχε ένα τζέρτο ολοκύριο που ονομάζει, να δούμε σήμερα πώς θα... Καλώς παίξει. Πολύ καλώς. Θα τον πάω πάρα πολύ. Ο Αρκουγιάρης ο Βαρέλα με φοβίζει στην άμυνα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν θα καταβεί στην πουγάδα, θα έχει να τον πλάει ο Κρέσπο μαζί του εκεί πέρα για να... Για αυτή τη στιγμή ο Κάτσι έπρεπε να ξεκινάει σαν εξάρι. Σίγουρα, αλλά είναι λάθος. Ξεκινάει την έξοδο, έμαθα εγώ κάτι. Φοβάται, μπορούσε να κάνει και το παλιό δεκάρι με τα ξεροχτάρια εδώ να γυρνάει πίσω. 0-0. Ουσιαστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ με αυτό το σχηματισμό μας λέει ότι το υλικό μου είναι μέτριο. Το προστατεύω. Το προστατεύω. Κάντε με καμιά μεταγραφή για να πάμε ψηλότερα. Έτσι μιλάει. Ήδη ρεπόρτερ στο ράδιο που άκουγα εγώ διαμαρτυρόταν αν παίζει με την Ολύμπικ. Έτσι λέει ο Πετροτός. Δεν το κοιτάξει κάποιο. Γιατί είπε ότι περιμένω τι μεταγραφέ και μετά θα το πει. Καλά του κάνει. Φοβάται. Φοβάται του ακούσει μετά. Προφανώ κάποιο του σφίριξε ότι τούτη εδώ άμα του τα γουστάξει πρέπει να το κάνει. Μίχελ και Βαρέλα σίγουρα. Ένα γρήγορο χαφ, ένα γρήγορο καλό χαφ. Κάνει πολλές δουλειές. Γιατί ο Κάνιας, όπως λέει, είναι λίγο ζόρικος. Να το συμπληρώσω. Χαφ δεν έχει να κατεβάσει μπάλα. Ή θα πρέπει να κάνει μεγάλη παλιά ή τι πρέπει να κάνει. Και επίση θα κάνει το παλιό δεκάρι να παίρνει την μπάλα από πίσω. Ξέρει αυτό. Αδυνάτησε αυτό. Αδυνάτησε. Έδωσε κάτι άλλο. Τι διέχει. Όχι, πάλι ο Μάτο. Να κάνει το δεκάρι ο Μάτο. Κλείνει μέσα. Του ταιριάζει και για χάπο μα. Του ταιριάζει. Τρελό είναι μόνο. Διορθώσα και να μην γίνει παρεξήγηση. Όχι, δεν είναι ο Μάτο. Με τον Πρίγιο και του Φοβάμαι ότι θα πάμε φέτος φόλα από το Τζαλμά. Καλή φόλα θα πάμε από το Τζαλμά. Το έπαιξα εγώ απέναντι. Δεν έχω ένα γόλ. Ιβίτς, ποιος ήταν ο Ιβίτς. Ιβίτς, Σάντιζε. Σάντιζε αρκετά. Πρόλαβαν εδώ οι Ουκρανίες όσο είναι κατοχή της μπάλας, αλλά πρέπει να... Δεν υπάρχει να αν πάει το μάτι στο 0 σε ένα γκολ, θα πάμε 2 ώρες από τη ζωή μας. Χωρίς λόγο και αιτία. Όχι. Όχι. Για μένα είναι επιφυλακτικό φέτος. Περιμένει να δει πώς θα κινηθούν οι υπόλοιποι. Έδωσε τόσα λεφτά για τις ενώσεις.
Έδωσε 4 λεφτά για 4 εκατομμύρια για την χορηγία. Πήρε το κύπελλο. Σωτήριο γκολ του Σωτήρη Παλάμπα. Στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρπάτη του Λιβύη. Και δύο παρέμβασε του Παλμέρα. Πραγματικά αποκλείστηκε ο Νέτσι δικαιολογητή. Και ούτε πάω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάω και έκανε την Τούμπα 2-0 σε ένα παιχνίδι και κλεισμένο το κόρνερ. Αλλά στη συνέχεια η μέταλλη στην Ελλάδα το συμπέρασμα. Το πρόλαβε στα πρώτα μέτρα το Βάρη Λαχαμίλα. Το πήρε στα σπίτια. Είναι αρκουδιάρη. Για να κληρωθεί συνέχεια με την Σάμπτο. Λοιπόν, πρώτο κόρνερ. Πού το βρήκε το πρώτο σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Μάιο ετοιμάζεται να το εκτελέσει για την Olympics. Εδώ στο πρώτο δοκάρι. Έγινε η κεφαλιά από τον Κάνια. Απομακρύνεται ξανά η βάρα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Παίξεις με... Τσίμηρο της Ανεξάρη. Πολύ περισσότερο. Πιο φρέσκο, πιο ωραίο. Χαμηλά λιγότερα φάουλ. Και επιθετικά μπορεί να βοηθήσει. Και επιθετικά, αλλά σε σε κάνει δεν κάνει εδώ, σε λαρίκι με κάνει. Ενώ ο Κάνιας μου βοηθάει παντού. Χίλια βοηθάει. Δεν είναι ούτε ταχυδυναμικό, ούτε γενική αντοχή. Έχει τίποτα. Για να καλύψει την μπάλα, πήρε το φάουλ. Μια απάτη μεταγραφή είναι ο Κάνιας. Ένας μπόγος που τρέχει δηλαδή. Άφησε το παιχνίδι. Γιατί ο Τζάλμα κάπως πατάει περίπου. Έχει καλό μπάκα. Παίρνει όλο το πλάτο. Σε περίπτωση δύο μάτια δηλαδή να πετάξει την μπάλα στα πλάγια. Να βγάλει άλλο τη δικαιώμα. Ο Τζάλμα κάπως οι κινήσεις του είναι εκπληκτικές. Κλείνει προς περίπτωση. Γιατί περιμένει ότι από πίσω του τουμπλάρει κάποιος ο μπάκ του. Ο μάτος του είναι πολύ καλός. Μπορεί να μπει μπρος. Ένας ψηλός στο πρώτο δοκάρι όμως. Πήγαινε ο Τζαβέλας πάντα. Πίσω ο Τζαβέλας. Και ο Μαλεζάς πήγαινε πάντα. Αποσυντονίζει αν την πάρει την κεφαλιά στο δίκαλ. Της ομάδας ο Μαξ Σεντράλης του Ιωσομικής περιοχής. Τζάλμα Κάμπος με ένα σου. Το κόρνερ από τα δοκάρια από τον Κρέσπο. Στην πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να υπάρχει υπόδειξη για offside στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ξαναβλέπουμε τη φάση από την απομάκρυνση. Έχει τον σούτα τον Τζάλμα Κάμπος. Καλύπτεται τον Κρέσπο. Ο οποίος δεν μπορεί να από το ρεζοδοκάρι, ο Κλάους είναι αδιάφορος. Τι σημαίνει αδιάφορος? Όπως τόνι. Πήγαινε στο σπίτι. Καλά. Αποστάκι, θα φας. Θα φάω. Θα φάω. Αποστάκι, θα φύγω. Θα φύγω. Αποστάκι, θα φύγω. Όλα καλά. Καλά. Στα αρχίδια. Αδιάφορο. Θα τα φύγω με τον Αποστάκι. Στο άκουγε, δε μαλάκια. Το άκουγε, για πού. Μου λέει, μα πού είσαι. Στο ραδιόφωνο λέει να δεις. Κατάλαβα. Μα εσύ την είπες την ίδια σε μέρα. Πριν 2-3 χρόνια. Γιατί έκονες Αποστάκι. Μάλλον, όχι. Έχοντας σε προσφυγή, όχι. Πώς το έγινε αυτό? Μπορεί. Ο Ντάνοφ στο κόρνερ για την Ολυμπίκ. Πολύ ψηλά. Του μια απάντηση εδώ επίσης από κόρνερ λίγο νωρίτερα πάω. Πού είναι το ζωικό σας από πίσω. Άιτε πάω, κέρα! Γεια σου, Σταυράκη. Για να πουλήσουν τον Κλάους πρέπει κάποιος να τον πάρει. Εσύ ασκόνα θα δεκάρα βάζεις τον καράζο. Αυτός είναι ο Ρωμάνος. Του 80 μοντέλο. Να τον κάνουν τον Κλάους. Ο Κλάους είναι σαν διανοητικά καθυστερημένος. Έτσι κάθε. Ουκρανός προπονητές, πήρξε 8 χρόνια παίκτη της ομάδας. Σε κέντρο αποκατάσταση άμα πας, το βλέμμα αυτών είναι καλύτερο. Πού είσαι ρε? Ψηφίλες. Λέγε. 12 χρονών πότε ήσουν? Το 40, 3 είσαι γεννημένος. Με Χριστίδη είσαι? Στα Τσιχό μας παίζατε? Με τον Νίκο. 44-54 από το 56 λοιπόν. Μας έκανε προπόνηση. Ποιος? Ο? Ο Κλεάνης ο Μιχελίδης. Ο Κλεάνης Μιχελίδης. Δώστε αυτό. Δείξτε. Έκανε στο Ντάνοφ. Πλάτος
μάτι των δύο δοχών, έβαζε όλους τους παίκτες να κάτσουν και έβαζε έναν να κατέβουν την μπάλα. Και λέει, θα κάνεις το περίφημο κοντρόλ του εκφοβισμού. Του εκφοβισμού το κοντρόλ. Θα κάνει έτσι, να τον περάσεις. Μπαίνεις μέσα στην περιοχή. Εκεί, μανούλα μου. Ο Κλεάνθης. Ναι. Μην πας να σκοτώσεις τον τερματοφύλακα. Έχει οικογένεια. Έχει οικογένεια. Πες να το δει αύριο αυτό το δραπτήριο. Τι βάλα. Μανούλα μου. Έχει οικογένεια, μην πάει να το σκοτώσει. Ναι, αυτός πρέπει να το σκοτώσει. Ναι, 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 ναι. Αλλά τα 6 μέτρα το κρέσπος σας, άμα την έκανε πλασέ, τη γωνία. Εσύ, Βασίλη, center back είναι. Πες μου εσύ ένα center back που ήξερε μπάλα για να κάνει γκολ. Τα χρόνια τα δικά σου. Αυτή την εποχή, όλοι ξέρουν σήμερα. Στην εποχή σου, ο Φουντουκίδης μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ένα center back. Μπορούσε. Center for από τη Μέντρη. Ναι, ναι. Δείχνε. Ο Φουντουκίδης της Καλαμαριάς. Μετά πήγε στη Μέντρη και μετά στο ΠΑΟ. Σέντερ φορ, σέντερ μπακ, ποιος τον έκανε, τον Φουντουκίδη. Εγώ είμαι μέχρι στο Άρη, δεν ξέρα ποιος μου λέει. Καλογιάννη, ο Καλογιάννη. Τον έσωσε. Βέβαια. Παρά τον προβληματισμό για την εικόνα σας που τρως και άρχε και εδώ τρώει και το κάνουμε μασάζ. Ήταν το 4-4-2, το οποίο δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βγάλει παίκτη στο ΠΑΟΚ, οπότε γύρισε. Μάνα, 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 μάνα. Μόχα, το Μόχα μήπως πρέπει να το δείτε για καμιά μεταγραφή εκεί πέρα. Μια Μιτσαλίνο πρόλαβε και οργανώθηκε ξανά η αμυντική γραμμή της ελληνικής ομάδας. Ο Μόχα προσπάθησε να ξεχάσει και πάλι τον Βαρέλα. Η φορά κάτσε καλά θέση. Ο Πάπος συνηθίζει από το σέντερ μπακ του Πάπου. Παίρνει παραπέμπτει από τον Πάπου στα βοήθεια. Βγήκε η βαθιά παλιά για τον Πρέγιο Μέτσι, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει βάση σωστά εδώ και πάλι. Μαλάκες Παοξίδες, ντέρμπι είναι αυτό ρε για σε. Με μαλάκες ντέρμπι είναι. Με την Τόνεξ. Τι να σας κάνω ρε. Τζαλ Μακάμπος. Εδώ πρέπει να δει να κάνει τον κόλλο πάω. Περιμένει μπροστά με τον Τσίμηρο, τα αριστερά είναι ο Μακ. Αργή ομάδα ρε που. Μακ πήγε μπάλα. Βαριά ομάδα. Σαλμακάμπος. Έχουνε γυρίσει ρε που στην πιασμένη προετοιμασία. Γύρισαν, επέστρεψαν οι Ουκρανοί. Πάει σοκανωμένοι. Έχει δική τώρα τα αργία στο παιχνίδι. Αγωνία ρε παλιά. Είναι ο αδικός ξένος. Πίσω λέει την τάλατσα. Όλοι οι άλλοι είναι Ουκρανοί. Φαντάζομαι. Δεν είναι φάουλ αυτό. Ερώτηση. Αγωνιά δεν είναι. Ερώτηση. Και κάρτα είναι. Ε, βέβαια κάρτα είναι. Τι φαντάζεσαι. Δεν παίξε καλά τον μπορεί να κάνει Παναθηναϊκός μετά. Τι να παίξω καλά τον πάω, ρε, πως κοίταξε. Εδώ, εδώ, εδώ. Όχι, Παοξάκη είναι σαν ο Μάτος έτσι, ο Βαρέλα έτσι. Δεν λες όμως την επέμβαση τερματοφύλακα. Εντάξει, δεν έκανε. Απάντησε. Τι φαντάζεσαι ότι μπορεί να κάνει Παναθηναϊκός μετά. Στο δεύτερο γύρο πέρσι οργίασε ο Μάτος. Κοίτα εδώ, δώσε μας μια καλή πρόγνωση, ρε παιδί. Ποιος? Βοηθός του Πάλφου, ναι. Έρχεται για καφενείο με τους Πανόφους. Και μου έρχεται πιο νωρίς από την προπόνηση. Ο Κλεάνθης. Πάει στη μάνα του Πανόφουλου και φέρνει ένα δίσκο με πέντε διαφορετικά ποτά. Ποτά. Και μου λέει Μανούλα μου. Έπινε ο Κλεάνθης. Άκουρε, ναι. Ο Μπαλαντέρ είναι καρσό. Το Μπαλαντέρ είναι καρσό. Σερβίρε τη λεμονάδα αριστερά. Ναι. Πορτοκαλάδα. Δεξιά. Συγχωρήστε. Ο Μπαλαντέρ είναι καρσό. Σερβίρε. Γράφτο. Λεάδες Βικελίδης. Ο Μπαλαντέρ είναι καρσό. Δύο, τρεις παίξεις. Μπαλά. Και διώξει. Δεν μου λες, οι αλλαγές από πότε υπήρξε στο ποδόσφαιρο. 68, ε. Εκεί μας δεν μπορούν να δείξουν την πάρα. Ακουσές, τύπου. Αυτό ήταν. 27 πέρασαν. Τώρα έκανε τον Κρέσπο, ρε μαλάκα. Τι
Αν τον έκανε, θα ήταν τρεις-τέσσερις φορές. Στην Ουκρανία τον αφαγάγουν. Δεν τον μαρκάρει ο Τζαλ Μακάμπος, που έδωσε χώρο για να σεντράρει. Έκοψε ο Κρέσπο με κεφαλιά. Έγινε το λάθος επικίνδυνος, μια λόγη σημείωση. Έχει κοντράρει, μπαλά είναι κόρνερ. Έλα μεταγραφές! Με τρίπλα ουσιαστικά να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πες το κοντό να κάνει μεταγραφές! Και έφυγε εκτός. Θέλουμε χαφ! Νωρίτερα έχει προσπαθεί. Απέναντι στον Κρέσπο. Κόρνερ. Πήγε στο νοσοκομείο και πάνω παθαίνει ένα κοπί. Ο Γιώργος, ο Γεωργίου. Παθαίνει ένα κοπί. Νοσοκομείο, ναι. Που βάλανε εκεί με τα, πώς τα λένε, τα πιονιστές, πώς τα λένε αυτά. Μπαμπαμπαμπαμ, τον επαναφέρανε, μπαλονάκι, σώθηκε. Άμα το πάθει στο σπίτι, σε βρήκαν το πρωί, μελανί. Σε βρήκαν μελανί το πρωί. Το πούστη τι λέει. Σε βρήκαν το πρωί, μελανί. Καταλαβαίνεις την μπάσα για να στάρει όλα στην Πρωτοβουλία και την κουβαλάει τώρα. Για 90% στις κεφαλιές στην περιοχή. Δεν έχει κερδίσει κεφαλιά. Είναι ο μόνος center back στον κόσμο πιστεύω. Δεν ξέρω να κάνει κάτι πράγμα. Τα χρήματα στην Ευγία στη Μίσο και θα σου οδηγήσει την Παρίζα στη Φαστονομήρα. Διαγένει, όταν βγαίνει έξω να περιμένει ταξί, αυτοί που περιμένουν τα ταξί απ' έξω, σε ποιο ζωντάνια από τον Αθανασιάδη. Ποιο ζωντάνια από τον Αθανασιάδη. Το μαρκή στο οργάνωνε βραδιά προ τη μήνυμα. Δηλαδή, άμα δει τη στάση στο Διαγένει, μπροστά τον Αθανασιάδη. Με καπέλο. Και το δει να περπατάει. Τι να πει. Έχει τελειώσει τη μεσαραπία και γίνει. Άλλος έχει τα δικτυωτά το σκουφάκι εκείνος με την πάλι. Κι άλλος έχει 6 χρόνια καρκίνο και δουλεύει 8 ώρο. 8 ώρο. Αισιοδοξία δεν μπορεί να το πέρα. Αισιοδοξία ναι. Και έχει τον Αθανασιά διέσει. Στα χαμένα. Μόνοι είμαστε χαμένα. Την αρρωγή θα της κύριος Μπρίς. Και μείνει καλά ψυχολογικά. Άμα δουν οι παοξίδες στον δρόμο τον Αθανασιάδη, ξέρεις τι θα κάνουν. Να φακλάω μια σέλφι μαζί σου! Σαν πηγή του κυνηγά. Σαν πηγή του δέρνανε. Μουσκαροβούβαλα. Που είδω μουσχαρα. Και τον Αθανασιάδη μόλις τον βλέπουν έξω, κλάβες θα βγούμε μια σέλφι. Και πάνω στους αρφηγγίδες κάτι τετραγωνοκέφαλη να πούμε. Γιατί τον πουλήσαμε για να πληρωθεί ο Ζαγοράκης και άλλοι που ήταν απένταρ. Κλεφταράδες. Τα κλεψογούμενος τα λεφτά, ο κλεφταράς. Σχετικά. Την αρκούδα τώρα, από το δει στην Αφρική αυτό να το πράγει. Είναι βυζί που έχει βυζί, ε. Όχι αδειγά της Κώστα, θα κάνει αυτός. Τι καλό που θα κάνει. 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 Θα άμα την τριπλάρει ο πεθαμένος θα τον κάνει τάκλιν. Πού να τριπλάρει ο Πρίγιοβιτς, πρέπει να είναι κοντά στην περιοχή. Οι Ουκρανοί στάθηκαν μπροστά τους στην Ευρώπη. Τι κρύος είναι αυτός ο Πάο. Τι κάτι αδανδουλάκι είναι αυτός ο Πάο. Τι άνοστος είναι αυτός ο Πάο. Τι άνοστήλα είναι αυτή. Τότε που άλλαξε η μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, 8 φορές. Πήγαν στην Ουκρανία να παίξουν με 4 ευρώ. Ο Ζαΐρης έβαγε 3 βόδια να πούμε. Με 3 κιλά σαλάτα να πούμε. Και έχει 6 προκρίσεις μόνο. Πήγαν, πηδήξαν με 12 ευρώ τις ορότερες Ουκρανίδες. Από μακριά. Μάνα. Ποιος πάω, κρεπούς. Την προσπάθεια από τον Άντων Κράτσο. Τι δράμα είναι αυτό, ρε. Τι ταλαιπώρια είναι αυτή, ρε. Μακρινή αφόσα στο σούτ. 74. Τι διπλό ρε μου ήρθες με μαύρη κάλτσα και άσπρο παπούτσι εσύ εκεί πέρα.
Τι ντύσιμο είναι αυτό, ρε. Καπέλο μπλε και ρίγα που κάνεις. Ρε το μπλε. Τι σαρλότ είναι αυτό, ρε. Τι σκύλι, βάβο. Τι μορφή είσαι. Θα σε βγάλω στην τηλεόραση, ρε. Στο CNN θα μας πάρουν μεταγραφή. Και βγάλα ξανά την άμυνα οι Ουκρανοί. Γενικότερα δείχνουν ότι είναι καλά στη μέρη πίσω. Και η μεγάλη ευκαιρία θυμίζω του Κρέσπου στο 17 είχε μια υποστημένη φάση. Κατά δεν έχουν επιτρέψει η ελληνική ομάδα με κάποιο συνδυασμό. Δεν το περίμενα. Ο δεξιός εξτρέμ σου γίνεται δεκάρι. Μάτι είναι πεθαμένος, πρέπει να έχει ένα σεντερφόρ να πάρει πιο πολλά μέτρα. Άμα πάρει πιο πολλά μέτρα ο Πρίγιοβιτς, δεν το έχει. Οπότε μπλοκαρίστηκε ο Πάο. Πάει. Μπορούσε να παίξει ο Ενρίκης στις κομμάτες. Όταν τίποτα έξω, ο Σάκο, όπως το λένε, μέσα ο Πίζεσβα. Αλλά άμα είναι 0-0, σου λέει στα αρχίδια μου, 0-0, καλό είναι. Θα κάνει και δήλωση μετά, πήραμε το 0-0. Τρελαδούν οι παοξίδες, θα βγάλουν τα κόκαλα και τα δαγκώνουν. Να σε ξεφτιλίζει τώρα ο προπονητής. Σου λέει εγώ 4-5-1, πάρω το 0-0 μέσα στην Ολύμπια. Γιατί δεν σας ξέρω καλά. Ανασταλτικούς παίκτες και είδαμε τη δουλειά που έκανε και ο Τσίμερος μέχρι τώρα, όπως και ο Μπράνιας, αλλά και ο Σάκοφ. Όταν θα θελήσει να πει κάτι τέτοιο, θα πει ότι θα πει ότι θα πει ότι θα πει ότι μετά από πολύ καιρό. Άμα πάτε και παίξετε με τον Ατρόμητο δηλαδή. 1-2-0. Πάμε χάσετε και 2-0. Έτσι όπως το δω. Με αυτή την φάνη συνέχεια. Από η Μύπρο. Και fair play Μύπρο. Ο Γλύκος πάει τελείως. Καθάρισε. Τι να γίνει. Τι να κάνει. Θα το βγάλει αυτούς ο Μπογδάνοφ, η επιστροφή της μπάλας από τον Μπογδάνοφ, Λουκιαντσούκ, ο Ρίπερτ Πάου. Θέλεις και γρήγορα από τον Κάνιας. Δεν μας νοιάζει φέτος η Ευρώπη και πάμε για πρώτα. Τώρα η Ολυμπίκ. Κολμάν να το πούμε. Γεμάτο. Κολμάν. Σε σχήμα 4-4-2 όπως βλέπουμε. Εγώ τον Πανιόνιο τον είδα πιο καλός από τον Πάο. Πιο έτοιμος. Τον Ολυμπιακό τον είδα πιο καλός από τον Πάο. Τώρα ο Μάτ κάνει μια προσπάθεια τώρα. Βρήκε και τρόπο να φέρει μπροστά την μπάλα ο Πάο. Κάνε την καρσόνια στη λεωφόρο νίκης να μαζευτούν οι σοπαλίες θα τους φέρουν. Μάσα με τη μία από τον Ατσίπιτο και τον Σάκο, ο οποίος μολαπέτσι πάει, αλλά άξι πολύ. Έλεγε για Μαχαράτσα. Μια τρίχα από τα αρχίδια του Κούτσι. Δηλαδή, άμα ο Κούτσι ήταν ξένο, μπορεί να το δίναν και 1,5 εκατομμύρια να το φέρουν. Το λέγανε Κούτσι. Θα ήταν και μαύρο, είναι σαν γύφτο ο Κούτσι, θα το πελάγανε για μαύρο. Για λοδαπό. Ο Κούτσις, 8 γκολ κάθε χρόνο σε Άρη και πάω από τα αμυντικά χαφ. Καλά αμυντικά μαρκαρίσματα. Στο 1,80 ψηλό δεν το λες και κοντός δεν είναι. Γερό παιδί. Μια καλή πάσα στα 12 μέτρα είχε. Δηλαδή αν έπαιζε ο Κούτσις τώρα πώς έπρεπε να πάρει. Από αυτά τα αρχίδια που παίρνουν 600 και 500 χιλιάρια. Λάκα κάνει. Πάει στο 70-0-0 να δω άμα θα ρισκάρει ο Πάο. Παπάρια. Και το 0-0. Γιατί να μην βλέπω αλλαγή στο εμίχρονο. 0-0 το πήρα θα σου πει. Φεύγω. Και εγώ που βλέπω αλλαγή στο εμίχρονο. Καμία αλλαγή. Έκοψε. Έως θα πάει το μάτς 0-0 ο Πάο είναι ευχαριστημένος. Έτσι δείχνει. Γιατί. Γιατί δεν θέλει να ζοριστεί. Δεν θα πάρει ρίσκο, σου λέω φάω και γκολ να χάσω ένα 0. 0-0. Λέγε ραγκάτσι, τι βλέπεις. Τίποτα. Αν στο 70 είναι έτσι το μάτς, θα πάρει ρίσκο αυτός να βάλει τον Μπέλκα ή τον Πρίγιοβιτς, λες, εγώ λέω όχι. Σαχοφτράβα έκανε φάγμα στο Σάβανο. Όχι τον Πρίγιοβιτς.
Τίποτα δεν θα κάνει στο ημίχρονο. Σου λέει, θα πει είμαι ευχαριστημένος με το 0-0. Να δεις τι κυτρολάρισμα. Τι επικίνδυνο είναι. 0-0 το παίρνω εδώ στην Τούμπα. Γιατί είναι ευχαριστημένος. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ξεβολεύεται με το 0-0. Η προσπάθεια της Ολυμπίκ για το πρώτο ημίχρονο. Είτε μόνο του στην απέναντι και πέταξε την παρά του κράτη. Λοιπόν, πήρα ένα κρωματικό. Ανεβήκαμε λίγο. Είμαστε πρώτοι στο αντρικό κοινό σε όλες τις ηλικίες. Θέλω να μάζουμε τις κάτι. Επιμένει όμως η Ολυμπίκ. Τις εκπομπές μας πήγαν. Ναι. Ο Τζάλβα Κάμπος, ο οποίος. Εσύ είσαι στη Λίμνο, πώς θα το μάζουμε. Έχω το πρώτο ημίχρονο που βαρύνει. Ο Γαβρός πήγε εκεί σοβαρός. Πώς τη λέγανε, οι Παρτιζάν. 4-4-2 στην ευθεία με δύο χαφ αμυντικά, επιθετικά κτλ. Το είδε συναισθηματικά το μάτς. Επηρεάστηκε από την έρθρα. Και αυτό τη συμβήκε σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Φορτούνης, που δεν τον πάμε τίποτα, και έβαλε το Μαρίν εκεί, σαν δεκάρι. Το δεύτερο είναι ότι χρησιμοποίησε στους μεγάλους χώρους και στην ανοιχτή άμυνα της, Παρτιζάν ένα center for τον Μπεν, ο οποίος παίζει και εξτρέπει σε μεγάλους χώρους, έχει ταχύτητα, καλή εκτέλεση και σε καλή κατάσταση. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Το άλλο ήταν που είδα ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός σε τέσσερις θέσεις στο συγκεκριμένο μας. Δηλαδή, αυτός ο αμυντικός χαφ, τι κάνει, μιλάω. Αυτός ο Γκώδης, ο χαφ, ξεχνάω το όνομα του Ολυμπιακού, δίπλα στο Σιώπη, ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Γκώδης δυνατός, ξέρει μπάλα. Και το σπουδαιότερο για τον Ολυμπιακό, ότι με δύο αργά center back πέρσι, τα Κώστα και Μποτία, έπαιξε χθες. Ο Ρωμάο από τα χαφ στα στόπερ πήγε πολύ καλά και ο Ρέτσος που είναι γρήγορος. Η μοναδική παραφωνία του Ολυμπιακού ήταν ο Κούτρης, ο αριστερός ο μπακ. Αλλά και είχε ο Ολυμπιακός παίκτης. Νομίζω ότι είναι κακό για τον ΠΑΟ και τις άλλες ομάδες αν περάσει ο Ολυμπιακός. Θα κάνει και μία και δύο μεταγραφές καλές ακόμα και θα ανέβει ακόμα περισσότερο επίπεδο. Είναι κακό για τον ΠΑΟ. Και θα είναι πάλι δύο ταχύτητες. Η πίκρα που φάγανε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, οι φίλοι μου, μετά το μάτς με την Παρτιζάν ήταν ασύλληπτη, γιατί περιμένανε με ξένα αρχίδια να εξπερματώσουν, να χαρούνε δηλαδή, να χαρούνε να χάσουν Ολυμπιακός από μια ομάδα η οποία είναι αδελφοποιημένη ο παντίδης. Εσύ πέτσα τους ρε παιδί μου λίγο. Ναι, και εσύ ήθελες να κερδίσεις, έβλεπα και τα λοιπά. Αλλά αντί για σπέρμα έβγαλες προστατήτητα να πούμε. Σε μια ομάδα καλύτερη από αυτήν, προσπάθησε ο προπονητής της να κλείσει τους χώρους, να παίξει ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ σφιχτό με τρία χαφ στο κέντρο αμυντικά, ένα μάνταλο σε ρόλο έξω αριστερά και έκανε το λάθος να δώσει το μπακάκι σε ρόλο αριστερού μπακ και δεν εμπιστεύτηκε κανένα από τους αριστερούς μπακ του. Ιστρόπον ώστε ο μάνταλος να χαθεί από το παιχνίδι, γιατί πρώτον δεν είχε πλευροκόπηση από τον αριστερό του τον μπακ, γιατί ο μπακάκι με δεξί δεν ανέβαινε, και ο Αϊντάρεβιτς περισσότερο ντουμπλάριζε τον μπακάκι παρά να ντουμπλάρει τον μάνταλο στο επιθετικό παιχνίδι. Σε μικρούς χώρους ο Λιβάδια δεν τον είδα σε συμμετοχή μεγάλη. Σιμόες Γιώχανσον δεν μπορούν να παράγουν. Αϊντάρεβιτς ήταν σε αμυντικά καθήκοντα. Και το κακό με την ΑΕΚ, η ατυχία με την ΑΕΚ ήταν ότι βρέθηκε σε ελεύθερους ρόλους ο Λάζαρος, ο οποίος έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στην ΑΕΚ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Τώρα, ο προπονητής της ΑΕΚ ήθελε να το πάει το μάτς μέχρι το 70-75 όσο μπορούσε παραπάνω στο 0-0 και ίσως τότε να το γύριζε σε 4-2-3-1 με Κλωναρίδη, Μάνταλο Δεκάρη και τον Λάζαρο πίσω από τον Αλμέιδα πιθανόν, αυτή την τετράδα, με Γιώχανσον και με Σιμόες. Τον πρόδωσε όμως ο τερματοφύλακας του και η άμυνά του στις σημαίνες φάσεις. Έχω πει πολλές φορές ότι ο Ανέστης είναι παρά τα 2 μέτρα ύψος του τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή για την ΑΕΚ. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι η ΑΕΚ έπαιξε man-to-man στα στημένα και έφαγε 2 γκολ από τα στημένα. Και έφαγε το πρώτο γκολ από τον τερματοφύλακα και το δεύτερο, γιατί αυτοί είχαν υπεροπλία σε ψηλούς, παίζαν με 3 στόπερ.
Και δεν υπήρχε παίκτη σε μάν του μάν να μαρκάρει τον ένα στόπερ που έκανε τον γκολ. Ήταν λεπτομέρεια η οποία τη βγήκε αρνητικά τη ΑΕΚ. Δίκαια αποκλείεται. Ο Μελισσανίδης είναι ένας ηγέτης χωρίς να δώσει λεφτά στο λαό. Είναι σαν το Τσίπρα. Ο Τσίπρας που χθες ο Σνόιτερ είπε ότι πηγαίνετε έξω να δείτε, λέει, οι Έλληνες πώς χαμογελάνε κτλ. Ναι, χαμογελάνε και οι ηλίθιοι στον δρόμο. Καθυστερημένοι. Αν τους βλέπεις, γεια σου, Αντώνη, καλά, πάω, γεια! Έδωσε ένα όραμα χωρίς να κάνει ομάδα και τρίτη να βγει, αν πέσουν πέντε λύθοι και δυο μπογιατζίδες και δυο οικοδόμοι αρχίζουν και χτίζουν. Αυτοί θα περιμένουν για ένα χρόνο μέχρι να χτιστεί το γήπεδο. Το γήπεδο θα χτιστεί σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια θα ξανακάνει εγγένεια, τρία χρόνια ξέρω εγώ κτλ. Και θα το χτίσει το ΕΣΠΑ. Αυτό είναι έγκλημα για την ελληνική κοινωνία. Μαγιά του όμως το Μελισσανίδη που θα κάνει γήπεδο τσάμπα. Μαγιά του. Δίνει όραμα τζάμπα και κάνει γήπεδο τζάμπα. Είναι μάγκας. Είναι ένας πολύ μεγάλος μάγκας. Εμείς είμαστε χαϊβάνια. Είναι βόδια όρθια. Τι είμαστε εμείς. Δεν έκανε αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι ευχαριστημένος με τα 0-0? Δεν παίρνω ρίσκο. 0 εγώ, 0 ο άλλος. Άμα κάτσω κανένα ή καλώς, δεν θέλω να φάω. Έρχομαι στην Τούμπα με 0-0. Στα αρχίδια μου. Τι. Κάτσε να δω μετά το 60 αν πάει έτσι το μάτς, αν θα κάνει αλλαγή. Ανέβηκε ο ρυθμός. Κάπου παίρνει κάθετα, ξεφεύγει ο Μακ, αποφεύγει και τον τρίτο φύλακα τον Μαχαράτζε, γυρίζει την μπάλα, είναι λίγο ψηλή σέντρα. Λίγο ψηλή, δεν ήταν η σέντρα. Πήδηξε, μωρέ. Τον δεν πήδηξε ούτε και μερμήγγι δεν πήδηξε. Το 0-1. Έχει μια ευκαιρία, ο Μαχαράτζε βγαίνει, προλαβαίνει και βγαίνει στα πόντα. Και περίμενε το στο γερμανικό. Δεν ξέρει τι. Σε αυτή την καλωστημένη κομίθα που έπαιξαν οι Ουκρανοί στο φάουλ, έκανε την προσπάθεια. Υφίσσε τα τελικά το κάνω, όπως το πρώτο λογάρι, έκανε κίνηση εκεί. Ο Βιλέκη αποκλείζει την πάρα σωστά. Το κεφάλι προς το τέρμα, νίξε τον Ρέι και έγραψε το 1-0. Τεράστια κομπίνα. Κάνει κίνηση προς τα μέσα. Βγαίνει, κάνει περιστροφή. Κάνει κίνηση προς τα μέσα. Την ώρα που πάει να χτυπήσει το φάουλ, κάνει περιστροφική κίνηση κυκλική. Βγαίνει προς το πρώτο δοκάρι. Ο άλλος πρέπει να βγει μπροστά. Πλάτη, πλάμα το βάλει πλάτη ή πιθανότητα θα μπει γκολ. Μπήκε. Φέτος. Από τον Κύπρο Σοβελέγγια ανέβηκε φέτος στην μεγάλη ομάδα. Κάτσε, πότε το φάγαμε. Είναι και βασικός. Άλλους χώρους, έχω αργά σε τερμπάκ. Όλη η ιστορία ξεκινάει από εκεί. Τι να βγάλει το συγκαμμένο τον Κάνια και να πέσει ξύλινο σακό Μπίζεσβαρ. Τι να βγάλει τον Κάνια. Το συγκαμμένο.
και να παίξει ο Σακόφ. Αλλά τώρα πήρε κάρτα ο Σακόφ, είναι δύσκολο. Κάτσε να δούμε, έχει ψωμάκι ακόμα. Το 53 είμαστε. Το κεφάλι του προπονητή. Με ένα-ένα περνάει. Έτσι, έτσι το μάτς. Πάτε να δούμε τη ζωή. Ο οποίος ο Κρέσπο ανακράτησε, το Κρέσπο είναι από τους Πάσα, Τζαλμακάμπος, τους Κουκάνιας. Θα το δώσει και ο Πούτιν άλλο λεφτό να ξοδέψει. Και από τα δύο πλευρές. Δεν σου έχασα τους Ουκρανούς μέσα από το προλαβαίνει να αποβληθεί ο Ερνίκη με δύο κίτρινες κάρτες από το 55 μέχρι το 90. Παίξ' το στο προποκίδικο. Βάλε δύο ευρώ. Η κάρτα πάντως στην κίτρινη δεν την γλιτώνει ο Ερνίκη. Ο Ενρίκε μία θα φάει, τώρα εγώ για δύο λέω. Το πρώτο φάγανε τον Κάτσε. Φάγανε τον Κάτσε. Είναι Αλβανός να πάρουν τον Κάνια. Δεν του έκανε κάτι. Επειδή είναι Ισπανός. Ναι. Βασίλη, μια χαρά τα λες. Επόμενο προπονητή του ΠΑΟ. Ο Λουτσέσκο. Έτοιμος είναι. Θα πάει ο... Πώς το λέγανε τον άλλο που έβαλε τη βόμβα, ρε. Πάει τον πάρει. Γίνουν φίλοι τώρα. Κουδούνια μας έτσι. Σας ξεμουνιάσανε μαλάκια. Αυτή η ραστέχνε είναι εδώ. Ωραίος για να μπαίνει στο 60, αυτό μια χαρά είναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται στο 60 όταν μπαίνει παιδιά πάνω. Αυτός είναι λίγο στόχο. Το Μαχαράτζε καταλαβαίνει ότι δεν επιχειρήσει. Αλλά ο άνθρωπος είναι αμυντικό πάνω. Δεν πρέπει να τον αφήνει να μαρκάρει. Θα μου το βρει κιόλας, έχει για να δούμε τον Σέστακο. Κοίταξε, ο Ενρίκε, και τρίπλα και διείσδυση και ταχύτητα και μεγάλο χώρο είσαι. Αλλά ο άνθρωπος θα πρέπει να του πεις μη μαρκάρεις, είσαι επικίνδυνος. Τώρα είναι ικανός να φάει δύο κάρτες και να αποβληθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα του. Παρορμητισμός του. Αλλά ατομική ενέργεια από αυτό το μπακ, μόνο αυτός έχει. Ούτε ο Μάκ έχει. Ούτε ο Τζάλμα έχει ατομική ενέργεια. Κρέσπο, Τσίμιροτ. Κοίταξε, μπήκε ο Ενρίκη και ο Μπίζεσβαρ, ξεκούραστη. Φερνάντο Βαρέλα, η άμυνα της Ολυμπίας. Και δείχνει ο Πάκο ότι στο παραγωγικό του παιχνίδι μπορεί να έχει μια πολύ καλή παρουσία. Το θέμα είναι... Το οξύμορο είναι ότι ο Πάκ, παίζοντας με πιο επιθετικούς παίκτες και βγάζοντας τον Τζάλμπα που είναι αμυντικογενή, τον Σάκο, βελτιώθηκε και στην άμυνά του. Αυτό είναι το οξύμορο. Ότι από τη στιγμή που γίνανε δύο αλλαγές, όχι μόνο πήρε καλύτερες επιθετικές πρωτοβουλίες. Ποιος πήρε κάτι. Βέβαια. Αλλά βελτιώθηκε και αμυντικά. Το Γρανίτσα θα το φωνάξει σαν γένεια. Το Γρανίτσα, το Μαλάκα. Το Μαλάκα, το Γρανίτσα που έριξε το γήπεδο, ο Ηλίδιος. Ο Βλάκας, ο Πασοξής εκείνος. Ο ανόητος. Ο Βλάκας. Έριξε ολόκληρο γήπεδο ο Ηλίδιος.
χρησιμοποίηση του Λεβέκα δι' του Λέοβατς και κάποιο κλακ και στη δεύτερη μοίρα το Λέοβατς. Κάποια προβλήματα τραυματισμού υπέφερε από τους Κυλιακούς στο τελευταίο παιχνίδι με την ανόρθωση. Ο Μαγνεμόνος στη μεγάλη περιοχή έδωσε πολλά πράγματα εκεί. Τα βαριά χαρτιά του ΠΑΟΚ είναι δεφορμέ, πολύ πεσμένοι. Σήμερα ο ΜΑΚ είναι σε αθλία κατάσταση. Ούτε ένα μέρα, ούτε τρίπλα, ούτε πάσα, ούτε ταχύτητα, ούτε φρεσκάδα. Το Κρίγιοβιτς, κάτσε να δούμε τη φάση. Το Κρίγιοβιτς, όσα φορτώματα τον έχουν κάνει, είναι πάρα πολύ κακός. Καταρχήν δεν μπορεί να κάνει άλμα. Μπορεί να σηκωθείτε 40 πόντους από το έδαφο. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν πατάει καλά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, ούτε το ΜΑΚ ούτε ο Πρίγιοβιτς. Μπίσες βάρει με την κεφαλιά για τον Σίμιροτ, Σίμιροτ ξανά στον Μπίσες, βάρει υπάρχει φάουλα. Σε περιοδία ήταν εδώ, οι Θεσσαίρες αυτό, η Σιδηρόκαστρα και τέτοια. Στο 86 δουλεύει ο Μουτσάς. Ο άλλος είναι στρατιωτικός, 47 χρονών βγαίνει συνταξιούχος και 50 χρονών παθαίνει έβραγμα από την ακινησία. Κρεμάνε τα αρχίδια του από την αγαμία. Κάτι πάση σε Γιάννη. Πάσα ανοίγει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μπρίγιοβιτς έσωσε το πλάγιο. Άρε πάω ξεκίνησα το ταξίδι του οδικό από τη Θεσσαλονίκη Μιχάλη προχθές αν δεν κάνω λάθος. Πάρα θα περάσω πάω. Δεν μπορεί να μιλάω. Έτρεγε για μια ακόμη φορά. Άπειρη ομάδα αυτή. Σίγουρα θα είναι και επηρεασμένοι εκτός έδρας, θα δουν κόσμο, καμία 20.000 θα επηρεαστούν. Ακόμη ειδικότερα στα ταξίδια. Εδώ βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρότατα προβλήματα και στο κέντρο της άμυνάς του και στα αμυντικά του χαφ. Σοβαρότατο πρόβλημα. Και ξεκινάει και αμυντικά το πρόβλημα και στον αέρα και χαμηλά. Πολύ πιχελιά, ρε. Συγγνώμη την προσπάθεια του Πέλκα. Δεν πέρασε το σώμα. Αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι και η τέση. Πρέπει να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Σήμερα δηλαδή, εγώ στο ραδιόφωνο προέβλεψα ότι θα είναι ευχαριστημένοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ από το αποτέλεσμα με γκρίνια. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει. Άμα ρωτήσεις τώρα όλους αυτούς εδώ, εντάξει ένα καλό, ένα περάσμα, δεν μας αρέσει κάτι. Τι δεν σ' αρέσει, Ρίγια. Τα χάπηκε το κοντά. Τεσάρι, πεντάρι, εξάρι, οχτάρι. Είναι για τον μπούτσο του Βαρκάρι. Εδώ είναι και ανοίγει ωραία την μπάλα. Ο Σάββανο προσπαθεί να το σταματήσει. Ο Ενρίκε δεν μπόρεσε να σκοτεί. Αυτό το μαμούνιο, Ενρίκε. Μόνο μια ατομική ενέργεια να πάρει, να τριπλάρει δύο, να σου κάνει κόμμα. Και μετά να μην ακουμπήσει την μπάλα. Και μετά να κάνει και δύο φάουλ και να. Τελειώσει τη φάση. Είναι μπροστά τώρα η Ολυμπίκα από τα αριστερά. Χαμηλά το γύρισμα, κύριο Κρέσπο. Βαρέλα και ο Κρέσπο ξανά. Πάρα σε ένα σκάνι. Κοντάνο. Από μακριά να δοκιμάσει το σούτ. Ευτυχώς. Αμυντικό χάφ σου ήταν από μέση απόσταση. Τέσσερα σουτ έκανε ο Ποπικάνος. Έκανε ο Κάνιας και ένα σουτ. Ένα έκανε. Σάκοφ έκανε σουτ. Τσιμιρώτης. Και εξαιρετική απόψη του Ρέις. Ένα ανάλογο σουτ. Την ίδια. Άλλη είπε, έχω χάσει τη φάση από το replay εδώ. Ναι, δεν είναι γύρισμα στον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Με το φαλικό τι γύρισμα είναι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να είναι γύρισμα. Πρίγιοβιτς, κερασάκι, τούρτα. Θα σκεπαστούν όλα. Πρώτο το κάρι. Σέστακοφ. Να
ξαναγυρίσει ο Πάοκ, έχει και νέα ευκαιρία. Πάσα προς τα πίσω για το πίσεσμα. Με το αριστερό το γέμισμα, είναι χαμηλή σέντρα. Δεν βγαίνει κάτι και δεν βγαίνει. Καλό, καλό. Είναι στον πόντο 1-1, ζάχαρη. Βάλτε τον ύμνο του Πάοκ. Βάλτε τον ύμνο του Πάοκ εδώ. Κοίτα μούτρα, δεν είναι ευχαριστημένοι όσοι βλέπουν.